Αποφασίστηκε να αναβληθεί η εκδίκαση της ένστασης και της αντένστασης για τις 21 Δεκάτου του 2023, όπου θα έχει λήξει και η αποχή των δικηγόρων, οπότε φαντάζομαι δεν θα υπάρχει θέμα με την αναβολή της. Θα εκδικαστεί κανονικά, θεωρούμε, εκτός απρόοπτου και η ένσταση και η αντένσταση στις 21 Δεκάτου του 2023. Λόγω της αποχής των δικηγόρων, αν και εμείς ως παράταξη ζητήσαμε εξαίρεση των νομικών μας από την αποχή αυτή, ούτως ώστε να λήξει αυτό το θέμα πάρα πολύ γρήγορα και να μην υπάρξει μια οποιαδήποτε ταλαιπωρία με αλλαγές, να ορκιστεί μια δημοτική αρχή και να χρειαστεί να ξαναορκιστεί μια άλλη, ενδεχόμενα από κάποια διαφορετική απόφαση. Και για να το αποφύγουμε αυτό, είχαμε ζητήσει να εκδικαστεί όσο να τον γρηγορότερα. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε προσδιοριστεί για σήμερα, για τις 4 του μηνός. Λόγω της αποχής των δικηγόρων, ζητήσαμε εμείς και το ζήτησε και στο Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσουν και η νομική της κυρίας Μητλιάγκα παραίτηση, να εξαιρεθούν από το θέμα της απεργίας. Οπότε να εκδικαζόταν σήμερα και μέσα σε 20 μέρες να είχαμε την απόφαση να τέλειωνε το θέμα, να όριζε το δικαστήριο ότι είναι αυτή η άλλη δημοτική αρχή. Στις 21 Δεκεμβρίου θα εκδικαστεί τελικά η ένσταση και η αντένσταση που αφορά στο εκλογικό αποτέλεσμα του Δήμου Σέρεων και πιο συγκεκριμένα το αποτέλεσμα που η Συμμαχία Σέρεων αμφισβητεί, καθώς κατέθεσε ένσταση με αφορμή 800 περίπου ψηφοδέλτια, τα οποία είχαν διαφορετικό χρωματισμό, ενώ επίσης να επισημάνουμε πως και η παράταξη της νοεκλεγής σας Δημάρχου, κυρίας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κατέθεσε αντένσταση με αφορμή επίσης ψηφοδέλτια, τα οποία θεωρεί πως δεν έπρεπε να καταμετρηθούν. Σήμερα στο δικαστικό μέγαρο των Σερών βρέθηκαν οι δικηγόροι και των δύο πλευρών, όπως και η κυρία Μητλιάγκα, όπου και πήραν αναβολή λόγω απεργίας των δικηγόρων, με την νεοεκλεγήσα δήμαρχο να δηλώνει πως εξ αρχής δεν υπήρχε περίπτωση αναβολής, γιατί η εκδίκαση υποθέσεων που αφορά στις εκλογές δεν είναι μέσα στη λίστα των υποθέσεων που εξαιρούνται της αποχής των δικηγόρων. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης απαντά πως εάν και η κυρία Μητλιάγκα ήθελε πραγματικά η υπόθεση να συζητηθεί, το δικαστήριο θα ήταν αυτό που θα αποφάσιζε εάν έκανε δεκτό το αίτημα ή όχι. Το ζήτημα για τον ίδιο είναι πως η κυρία Μητλιάγκα δεν ζήτησε καν εξαίρεση των δικηγόρων. Ο δικηγόρος του κ. Ξάφη δεν ξέρω αν ζήτησε να εκδικαστεί σήμερα η υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι οι εκλογικές διαδικασίες δεν είναι στον κατάλογο των διαδικασιών που προβλέπονται για ειδική άδεια. Δηλαδή, για ειδική άδεια την περίοδο των αποχών είναι αυτές που έχουν παραγραφεί, αυτές που έχουν κάποια προθεσμία. Η εκλογική διαδικασία δεν είναι στον κατάλογο των διαδικασιών. Επομένως, δεν υπήρχε θέμα το να ζητήσουμε άδεια, δεν ήταν κάτι που επιλέξαμε, ήταν κάτι στο οποίο δεν έχουμε επιλογή. Άρα, δηλαδή, ακόμη και αυτό που λέει ο κύριος που έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Χρυσάφης, να ζητήσετε τη ειδική άδεια, δεν θα γινόταν δεκτό. Όχι, δεν θα γινόταν δεκτό. Δεν ξέρω αν μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει, αλλά δεν ήταν επιλογή μας το να ζητήσουμε άδεια. Νομίζω δεν τον ενημέρωσαν σωστά τον κύριο Χρυσάφη. Έχω εμπιστοσύνη και στους νομικούς μου, οι οποίοι λένε ότι μπορούσε να πάρει εξαίρεση. Αν το ζητούσαν και τα δύο μέρη, θα υπήρχε εξαίρεση. Αν το ζητούσαν και τα δύο μέρη. Με το ένα μέρος προφανώς δεν. Αν και θα μπορούσε και η ίδια να το είχε ζητήσει, και ας αποδεικνυόταν από την απόφαση του δικαστηρίου αν θα έδινε ή όχι αναβολή αυτό το οποίο λέει η κυρία Μητλιάγκα. Αν δεν μπορούσε ή αν δεν το δεχόταν το δικαστήριο, ας έκανε όμως την αίτηση αυτή η εξαίρεση και θα αποδεικνυόταν. Οι δικοί μου νομικοί λένε ότι θα μπορούσε, γιατί υπάρχει μια προθεσμία, υπάρχει μια ημερομηνία για την οποία θα αναλάβει η νέα δημοτική αρχή και αυτή είναι η αρχή του έτους. Άρα θα μπορούσε να γίνει ώστε να τον γρηγορότερα και να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα. Και να πάμε σε... Και να μην... Γιατί τώρα κοιτάξτε, θα ορκιστεί η κυρία Μητλιάγκα στις 27 που ανακοινώθηκε, 27 του. Και έστω ότι βγαίνει μια διαφορετική απόφαση, γιατί αν εκδικαστεί στις 21 του μηνός η απόφαση, τα μέσα Ιανουάριο. Και βγαίνει μια διαφορετική απόφαση στα μέσα Ιανουάριο. Θα υπάρχει νέα ορκομοσία. Άρα, για να μην μπαίνουμε σε αυτή την ταλαιπωρία, και αυτό το ζήτησε αυτό στην κυρία Μητλιάγκα. Και από τη στιγμή που και η ίδια λέει δεν ανησυχεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τότε. Αυτό λέμε. Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσης στις 21 Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας πως και οι δύο πλευρές ζητούν το ίδιο πράγμα. Αμφισβητούν δηλαδή ψηφοδέλτια, τα οποία θεωρούν είτε πως προσμετρήθηκαν λάθος ή πως ακυρώθηκαν από λάθος. Αυτό ήταν κάτι το οποίο
θα βόλευε για όλους μας και δεν θα υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα. Δεν το δέχτηκε αυτό η κυρία Μητλάγκα. Εντάξει, δικαίωμά της είναι. Πάει στις 21 του μηνός και 21 του μηνός θα εκδικαστεί η υπόθεση τότε της ένστασης της δικιάς μας και της αντένστασης της κυρίας Μητλιάνγκα, η οποία και αυτή αναφέρει τα ίδια πράγματα τα οποία λέμε και εμείς. Εμείς αμφισβητούμε κάποια ψηφοδέλτια ως άκυρα της κυρίας Μητλιάνγκα και η κυρία Μητλιάνγκα αμφισβητεί κάποια ψηφοδέλτια δικά μας ως άκυρα. Δικαίωμα έχει και ο ένας και ο άλλος να κάνουν την ίδια αιτιολογία. Είναι η ένσταση και η αντένσταση. Για μας ήταν, όσο τον γρηγορότερο να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα, θα ήταν το καλύτερο.